Κάθε Τρίτη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε παρέα μας εδώ μεταξύ μας την Ρίτσα Τχατζηθανασίου. Ρίτσα, καλησπέρα. Γεια σου, Χριστόφαρτη. Στα κίτρινα σήμερα. Ναι, είπα λίγο να είναι πιο καλοκαιρινό. Έτσι, έτσι. Μας έχει πιάσει για τα καλά τώρα, άνοιξε το καλοκαίρι. Έχει ζέστη και είναι πάρα πολύ ωραία. Και εγώ κοντομάνικο σήμερα, βλέπεις. Έχει ζέστη, έχει ζέστη. Και θα μιλήσουμε όπως κάθε Τρίτη για μόδα και αισθητική, αλλά ναι. Έχεις ένα ειδικό θέμα σήμερα. Έχω θέμα που σου αρέσει εσένα. Ναι. Διότι η εβδομάδα είναι η εβδομάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε, της Eurovision. Σωστό. Οπότε, τι έχουμε κάνει, δεν μπορούμε να μην παρουσιάσουμε κι εμείς τις συμμετοχές. Σωστό. Είχαμε κάνει στην προηγούμενη εκπομπή επιλογή από κάποιες παλαιότερες εμφανίσεις στη Eurovision. Ναι. Αλλά τώρα, από ό,τι ξέρω, μας έφερες να δούμε τις φετινές. Τις φετινές συμμετοχές. Να τις δούμε όλες λίγο και να σχολιάσουμε και αν κάποιες είναι έτσι στιλιστικά καλές ή... Σωστό. Να πω λοιπόν, ενώ ξεκινάμε, βλέπουμε την πρώτη συμμετοχή, είναι εικόνες, φωτογραφίες από τις πρόβες, έτσι που γίνονται, τις επίσημες πρόβες. Μπράβο. Όπου γίνεται πρόβα και των κουστούμιών που θα φορεθούν. Δηλαδή αυτά τα ρούχα που θα δείτε είναι τα ρούχα που θα δούμε σήμερα στον πρώτο ημιτελικό, την Πέμπτη στο δεύτερο και... το Σάββατο, αν και εφόσον περάσουν αυτές οι χώρες, στον τελικό. Σωστό. Λοιπόν, τώρα ας ξεκινήσουμε, αφού ξεκίνησαν οι φωτογραφίες, να πούμε ότι τις πρώτες φωτογραφίες αυτές που θα δούμε τώρα είναι οι συμμετοχές από τον πρώτο ημιτελικό. Που θα γίνει σήμερα στις 10 ώρα το βράδυ. Μπράβο, που θα γίνει σήμερα στις 10 ώρα το βράδυ και είμαστε κι εμείς μέσα, έτσι. Και εμείς και η Κύπρος. Και εμείς και η Κύπρος. Εμείς θα βγούμε δεύτερη, νομίζω. Δεύτερη στη σειρά εμφάνισης. Μπράβο, ναι. Δεύτερη στη σειρά εμφάνισης. Οι πρώτοι που θα βγουν στο σημερινό ημιτελικό, μάλλον, είναι η Φιλανδία. Η Φιλανδία που είναι αυτή, μπράβο, είναι αυτή η φωτογραφία που είδαμε πριν τώρα, που τη βλέπουμε και τώρα ακριβώς. Είναι η Σάντια. Η Σάντια. Η Σάντια. Τι έχεις να πεις εσύ για τη Σάντια? Εγώ θα δίνω πληροφορίες πιο τραγουδιστικές και αυτά. Ναι. Λοιπόν, η Σάντια έχει καταγωγή από την... αν δεν κάνω λάθος, Γκιάνα λέγεται η Αφρικανική χώρα, είναι η μητέρα της. Οπότε ναι. Γι' αυτό έχει και λίγο πιο περίεργα χρώματα, δεν μοιάζει για Φιλανδή βέβαια. Ναι. Έχει από εκεί καταγωγή και από ό,τι ξέρω, εσύ θα μου το πεις, στην εμφάνιση ήθελε να φαίνεται λίγο και αυτό το στοιχείο. Δεν τη θεωρούν πολύ από τα φαβορί ότι θα περάσει, ότι θα προκριθεί. Α, ναι. Αρκετά χαρούμενο τραγούδι όμως παρόλα αυτά. Ναι, και εγώ το άκουσα. Εντάξει, δεν. Καλά, εγώ τώρα θα μιλήσω προσωπικά. Εσύ στιλιστικά, ναι. Ναι, και όσον αφορά τα τραγούδια, επειδή δεν έχω καμία γνώση πάνω σε μουσική και αυτά, μην θεωρηθούμε δηλαδή τώρα ότι κάνουμε σωστό. Κριτική και αυτά, εγώ θα μιλήσω σαν απλά σαν θεατής. Και εγώ σαν θεατής μιλάω, έχω να πω, γιατί εντάξει, μπορεί η μητέρα μου να είναι μουσικός, αλλά και εγώ δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Σωστό. Το τραγούδι, εντάξει, δεν είμαι, εμένα δεν μου πολύ έκανε και. Εντάξει, ψιλομέτριο. Εντάξει, τα κορίτσια τα υπόλοιπα είναι ντυμένα με μαύρα σύνολα, μαύρα leather παντελόνια και t-shirt από πάνω. Και αυτή, εντάξει, είναι σε λευκή απόχρωση το ντύσιμο, μια μπλούζα και ένα. Ναι. Παντελόνι στενό, με ένα μποτάκι από κάτω. Δηλαδή μέτρια, λίγο αδιάφορη. Παντελώς αδιάφορη θα έλεγα εγώ. Εντάξει. Άρα την βγάζουμε τη Σάντια. Ναι, εντάξει. Τώρα για Eurovision κάνε κάτι λίγο πιο... Θες πιο grand. Έχει μετά πιο grand από όσο ξέρω. Έχω δει grand εμφανίσεις. Δεν είναι ανάγκη να είναι και τόσο grand, απλά να είναι και λίγο πιο... Να έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι, μωρέ, μην είναι τόσο χλιαρό. Αυτό πάντως θα ανοίξει τη σημερινή βραδιά. Αυτό θα ανοίξει τη σημερινή βραδιά και ακολουθεί η Ελλάδα, ακολουθούμε εμείς δηλαδή. Πες μας εδώ. Να πούμε καλή επιτυχία παρεπιπτόντως στην Ελλάδα, στη χώρα μας και στο συγκρότημα που μας αντιπροσωπεύει. Εμένα μου άρεσε το τραγούδι, Χριστόφορε. Τώρα ξέρω ότι δίστανται αρκετά οι απόψεις. Δίστανται αρκετά. Τα στοιχήματα μας στέλνουν εκτός τελικού. Δεν ξέρω τι μας στέλνουν τα στοιχήματα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Δεν είναι ούτε γλυκανάλατο, ούτε... γιατί άκουσα και κάτι γλυκανάλατο και κάτι τέτοια. Είναι δυναμικό τραγούδι, είναι ωραίο τραγούδι. Ξεφεύγει από τα υπόλοιπα, έχει και ένα στίγμα, θέλει να περάσει και ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μαστίζει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά γενικότερα, που είναι το πρόβλημα της προσφυγιάς και της ξενιτιάς και εμείς σαν λαός έχουμε τέτοια βιώματα. Ποντιακός ήχος. Ποντιακός ήχος, λύρες, νταούλια κτλ. Οι στολές
Δεν ξέρω, έχουν προσπαθήσει να παραπέμπουν σε ποντιακές, γιατί εμένα δεν μου μοιάζουν. Ε. Όχι, εγώ από ό,τι έχω ακούσει είναι ότι οι κυρίες της παρέας, οι δύο κυρίες της παρέας, όλη αυτή η εμφύση προσπαθεί να φέρει λίγο σε αρχαιοελληνικό στυλ, δηλαδή με το δέσιμο στη μέση και αυτά που είδες. Ναι, θα μπορούσαν να το κάνουν λίγο ακόμη πιο αρχαιοελληνικό στυλ, γιατί δεν είναι τόσο. Εμένα απλά μου έκανε ένα λευκό φόρεμα, δεν μου θύμισε αρχαιοελληνικό. Κατάλαβα ότι το πάνε κατά εκεί, ναι. Αλλά δεν μου θύμισε. Θα μπορούσαν με πιο, νομίζω... Να ήταν λίγο πιο διαφορετικά. Ναι, με άλλα φορέματα να το δείξουν ακόμη καλύτερα το αρχαιοελληνικό στυλ. Ναι. Τώρα για τους κύριους δεν ξέρω. Οι κύριοι, από ό,τι βλέπω από κάτω, εντάξει, από πάνω φοράνε ένα λευκό t-shirt, αλλά από κάτω φοράνε... Θέλανε να φορέσουν κάτι που να παραπέμπει σε βράκα. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει, διότι αυτό δεν παραπέμπει σε ποντιακή βράκα και αυτά. Αυτό είναι σαλβάρι. Ναι, δεν νομίζω ότι θέλανε να δώσουν ποντιακό στοιχείο με γι' αυτό τα ρούχα. Σε ρωτάω. Ναι, νομίζω, από όσο γνωρίζω κι εγώ, θέλανε απλά να τους βολεύει, φαντάζομαι, στη σκηνή, να δείξουν κάτι διαφορετικό. Ναι. Εντάξει. Καλή επιτυχία. Δεν ξέρω. Εγώ σου είπα, όσον αφορά το στυλιστικό, οι γυναικείες εμφανίσεις θα μπορούσαν τα φορέματα να είναι ακόμη πιο, σε στυλ ακόμη πιο αρχαιοελληνικό, αν θέλαν να δώσουν αυτό το στυλ, φαντάζομαι. Mm-hmm. Και τα γόρια, εντάξει, καλό ήταν. Εμένα μου άρεσε από κάτω το σαλβάρι. Ναι, ναι. Αρκεί να μην το παραπέμπανε στο ποντιακό, γιατί δεν έχει καμία σχέση. Όχι, από όσο γνωρίζω αυτό. Δεν ήταν αυτή η πρόθεση. Okay. Οπότε αυτά για την Ελλάδα μας. Καλή επιτυχία είμαστε. Θα τα πούμε καλή επιτυχία, συνέχεια. Παιδιά, ναι. Για να συνεχίσουμε. Α, εδώ είναι η δεύτερη. Εδώ είναι πάλι μια φωτογραφία, ναι, από τη συμμετοχή μας. Με το έμβριμά μας και το χορευτικό που θα χορέψουν έτσι... Ακριβώς. Εδώ. Εδώ έχουμε τώρα την τρίτη συμμετοχή. Έχουμε τη Μολδαβία, Χριστόφορε. Είναι η Λίνδια Ίσακ. Ίσακ, ναι. Η οποία τι είναι τώρα με αστροναύτης είναι αυτός. Ναι, έχει ντύσει τον χορευτή της αστροναύτη, γιατί, εντάξει, δεν ξέρω. Έτσι της ήρθες. Ναι. Καλά, για τον αστροναύτη δεν θα σχολιάσω, γιατί δεν έχω ακούσει και το τραγούδι, οπότε δεν ξέρω αν κολλάει κιόλας ο αστροναύτης, η εμφάνιση του αστροναύτη εκεί. Το φορεματάκι της, κι αυτό, ψηλό χλιαρό. Ναι. Δεν μου έκανε καμιά ιδιαίτερη εντύπωση. Eurovision είναι, ναι. Τη λάμψη της πάντα θα την έχουν τα ρούχα κι αυτά, εντάξει. Ναι, ναι, δεν είναι κάτι το συνταρακτικό, θα έλεγα. Λοιπόν, η επόμενη συμμετοχή είναι αυτή της Κροατίας, mm-hmm. όχι, της Ουγγαρίας, συγγνώμη. Της Ουγγαρίας, ναι. Και είναι ο Φρέντι. Ο Φρέντι, ο οποίος έχω να πω γιατί έγιναν χθες οι πρόβες τζενεράλε, ναι. Και τρεις τζενεράλε πρόβες έγινε και σήμερα το μεσημέρι. Όπως βλέπετε την εμφάνιση, έβγαλε τελικά το καφέ το σακάκι και μάλλον θα εμφανιστεί μόνο με το μέσα αυτό το λευκό το πουκάμισο. Γιατί τέριαζε με το παπούτσι το σακάκι. Δεν ξέρω, έτσι εμφανίστηκε χθες, όπου η χθεσινή βραδινή πρόβα είναι και αυτή που βλέπουν οι κριτές, να πούμε, ναι. Και διαμορφώνουν το 50% του αποτελέσματος. Ναι, εμένα σαν εμφάνιση, ναι, με ένα απλή, πολύ, δηλαδή, εντάξει, είναι σαν να πας να πιεις και ένα καφέ με τον κολλητό. Ναι, ναι. Αλλά στιλιστικά, έτσι πως το έχεις σεταρισμένο, μου αρέσει. Δεν είναι για την Eurovision, αλλά άμα τον έβλεπα έξω στον δρόμο για καφέ, ας πούμε, θα μου άρεσε, είναι προσεγμένο. Μου αρέσει και το τζάκετ, το δερμάτινο. Σε συνδυασμό με το παπούτσι και το τζινάκι, το ξεβαμένο, το σκισμένο και αυτά. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν έβαλε τελικά το τζάκι. Θα μπορούσε να το βάλει και μετά να το βγάλει. Ναι. Ή μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Φωτογραφία είδα να σου πω από τις πρόβες, γιατί δεν επιτρέπεται να δούμε τα πλάνα όλοι εμείς στο κοινό. Εντάξει. Άρα μπορεί να το έκανε έτσι. Μπορεί να το έκανε έτσι. Είναι από τα φαβορί για να προκριθεί. Ναι. Ιδιαίτερη φωνή. Θα δούμε. Θα δείξει. Πώς θα πάει κι αυτό. Θα δείξει. Πάμε παρακάτω. Αχ, εδώ έχουμε τη συμμετοχή της Κροατίας. Το κοντρόλ έχει πάθει λίγο πλάκα, έχω να πω εγώ. Είναι απίστευτο και εγώ έπαθα πλάκα όταν το είδα. Είναι η Νίνα Κράλιτς. Mm-hmm. Έχει εμφανιστεί με αυτή την εφάνταστη στολή, διότι αυτό δεν είναι φόρεμα ή ρούχο απλό, είναι στολή. Το οποίο, τι να πω, είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο και μετά αυτό βγαίνει. Και μετά αυτό βγαίνει και από κάτω, στην επόμενη φωτογραφία, θα το δούμε γιατί το έχουμε φέρει, υπάρχει ένα άλλο ρούχο, το οποίο είναι αυτό. Το οποίο είναι ακόμα πιο υπερπαραγωγή. Ναι, εμένα μου αρέσουν κάτι τέτοια, διότι, εντάξει, είναι και ένας διαγωνισμός που
σε αφήνει να πειραματιστείς και να κάνεις. Έχει μια γλαμουριά, μια λάμψη. Μπράβο, και να κάνεις έτσι διαφορετικές. Εγώ όμως έχω να σου πω ότι έχει λόγο που τα φόρεσαι αυτά. Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί άμα δεις από πίσω δεν φαίνεται βέβαια πολύ καλά. Οι άνθρωποι που τις κάνουν τα φωνητικά είναι εντυμένοι μαύροι με μαύρες κάπες κτλ. Ναι. Θέλω να κάνω αυτή την αντίθεση του καλού με του κακού. Έτσι δηλώσανε. Ότι και καλά αυτή είναι το καλό, ας πούμε. Ναι, τώρα. Ναι, το άσπρο που η λάμψη, η ελπίδα, όλα αυτά είναι συμβολισμός. Και αυτά που είναι στο πλάι, δηλαδή και είναι τα φτερά, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Εμένα το τόσο μακριά μανίκια μου θυμίζουν γκέις, αλλά τέλος πάντων. Κοίταξε, είναι ένα ρούχο και τα δυο βασικά τα ρούχα, οι στολές μάλλον, είναι φάνταστες. Ναι. Και πάρα πολύ δημιουργικές. Οπότε, όσον αφορά την εμφάνιση, την στιλιστική, νομίζω ότι δεν γίνεται να μην δεν σου τραβήξει το βλέμμα σου, ας πούμε, και την. Και αυτό τέλος πάντων. Είναι από τα τραγούδια που είχαν ξεχωρίσει όταν ακούστηκε. Εντάξει. Ίσως περάσει, ίσως δεν περάσει. Πάμε τώρα στην επόμενη. Είναι η συμμετοχή της Ολλανδίας και ο Ντάου Μπομπ. Ο οποίος εκεί σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε λίγο το όλο σκηνικό. Σωστό. Εντάξει. Ένα μαύρο κουστούμι, σύνολο, όπως λέγεται αυτό. Ναι, ναι. Τίποτα το. Όχι μαύρο, μοβ. Μαύρο είπα. Ναι. Μοβ. Τίποτα το συνταρακτικό και εδώ. Δεν ξέρω. Άρα. Εσένα πώς σου φάνηκε. Απλό και τέτοιο. Εδώ ναι. Μας αρέσει όμως. Εδώ σου αρέσει. Η Βέτα είναι αυτή. Είναι Αρμενία. Είναι η Βέτα Μουκουτσιάν. Η Βέτα Μουκουτσιάν είναι και μοντέλο, έχω να σου πω εγώ. Εγκρίνεται. Είναι μοντέλο. Ναι, ναι, ναι. Α, ναι. Πάρα πολύ ωραίο κορίτσι, με πάρα πολύ ωραίο σώμα. Έχει βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο κορμάκι. Με μια ωραία έτσι ουρά από πίσω, ενσωματωμένη. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε. Γιατί είναι και όλο το κορίτσι, όλο το σύνολο είναι. Είναι και καλό τραγούδι, λογικά θα περάσει. Άρα λες να περάσει η Αρμενία, Θεωρώ πως, ναι, είναι και Σουηδοί συνθέτες, γίνεται και στη Σουηδία, λίγο δύσκολο. Ναι. Να μην περάσει. Πάντως, θα μου καλέσει έκπληξη, δηλαδή. Ναι, πάντως εμφανισιακά το κορίτσι είναι καλό. Αγαπάμε η Βέτα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Έχουμε τώρα τη συμμετοχή του Άγιου Μαρίνου. Και έχουμε και τον Σερχάτ. Σερχάτ. Ο Τούρκος. Σερχάτ. Τούρκος είναι. Ναι, είναι Τούρκος τραγουδιστής. Ναι. Εντάξει, εμένα μου άρεσε αρκετά το κοστούμάκι πάντως. Κοίτα να δεις, και το χρώμα. Είναι δίσκο το τραγούδι του, οπότε ναι. Νομίζω ήθελε λίγο αυτό τη λάμψη εδώ με τις χορεύτερες. Καλά, οι χορεύτερες είναι οι πέρλαμπρες, οι στολές και όλα αυτά τα ολόσωματα, τα κορμάκια και τα σορτσάκια και αυτά. Είναι μέσα στο κλίμα της δίσκο. Αυτό στιλιστικά μου άρεσε γενικά η εμφάνισή του. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα και το καπελάκι που φοράει και αυτά. Όλο αυτό έτσι ήταν ωραίο. Πάντως έχω να πω για το τραγούδι ότι δεν το δίνουν όχι απλά να περάσει στον τελικό, όχι ότι δεν περνάει στον τελικό, αλλά το δίνουν ας πούμε στις 42 συμμετοχές, μη σου πω και το 42ο. Α, τόσο καλά. Ναι, ναι, δεν έχει ενθουσιάσει πολύ. Εντάξει. Και το έχει γράψει και Έλληνας, έχω να πω. Ποιος? Τους στίχους, ο Νεκτάριος Τυράκης. Τους στίχους του τραγουδιού, ναι. Α, δεν το ήξερα. Μάλιστα. Ναι, ναι. Εντάξει. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Τώρα δεν μπορούν να περάσουν όλα. Έχει και στην Ελλάδα. Εντάξει. Δεν μπορούν να περάσουν και όλα. Λοιπόν, το επόμενο είναι η Ρωσία και ο Σεργέι Λάζαρεβ. Σεργέι Λάζαρεβ, το μεγάλο φαβορί της φετινής Eurovision. Ελληνική συμμετοχή. Εμένα δεν μου άρεσε. Θα πω ένα λεπτό. Συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος, χορογραφία Φωκάς Ευαγγελινός. Το ξέρω. Και άκουσα. Καθηγητής φωτητικής του Λάζαρεφ είναι ο Άλεξ Παναγή. Οπότε είναι ελληνικό το team. Ναι, μπορεί να είναι ελληνικό το team. Εμένα δεν μου έκανε καμιά εντύπωση. Ούτε το κομμάτι, ούτε γενικά το όλο θέμα. Θα σε εντυπωσιάσει στο live, πίστεψέ με. Μπορεί να μην είναι ιδιαίτερο το τραγούδι, αλλά έχει ετοιμάσει πίσω με το βίντεο γκολ διάφορα. Ανεβαίνει εκεί στο βίντεο wall, έχει κάτι σκάλες, κάτι τέτοιο. Ναι, είναι υπερπαραγωγή. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Είναι μεγάλο φαβορί, όχι μόνο να προκριθεί στον τελικό, αλλά να κερδίσει. Δηλαδή λένε ότι του χρόνου πάμε Αγία Πετρούπολη, να ξέρεις. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ενθουσιάστηκα. Και ούτε και με τα κοστούμια και με τη σκηνική παρουσία. Δεν. Ναι. Εντάξει. Ένα μέτριο πράγμα. Λοιπόν, μετά πάμε στην συμμετοχή της Τσεχίας. Έχουμε την Γκαμπριέλα Κουντσίκοβα, η οποία φοράει ένα ροζ φόρεμα. Ωραίο το φορεματάκι. Ωραίο, μια μπαλαντούλα, τις λίγες που έχουμε, κλασική μπαλάντα.
όμορφη παρουσία. Δεν, και το χρώμα μ' αρέσει και το στυλ μ' αρέσει. Και για μπαλάντα νομίζω ότι κάνει το ρούχο. Έτσι είναι λίγο πιο ρομαντικό, πιο... Mm-hmm. Ωραία, ωραία εμφάνιση. Και μπορεί να είναι η πρώτη φορά που θα περάσει η Τσεχία στον τελικό, έχω να πω εγώ. Α, δεν έχει περάσει ποτέ. Ποτέ, έχει συμμετάσχει 3 φορές νομίζω, αλλά έχει πάει άπατη, ναι. Μάλιστα, δεν το ήξερα. Πάμε στην επόμενη, τη συμμετοχή της Κύπρου. Λοιπόν, εδώ έχουμε... Είναι συγκρότημα η Minus... Είναι η Minus One, ναι. Συγκρότημα από τα φαβορή να περάσει στον τελικό. Αρέσει πάρα πολύ στους Eurofans και πολλοί λένε ότι ίσως μπήκε πεντάδα στον τελικό. Και... Μακάρι να το ευχηθούμε στην Κύπρο. Ναι, βέβαια, φυσικά να το ευχηθούμε. Και εμένα μου άρεσε, να πω και τη δικιά μου γνώμη. Και μου άρεσε, εκτός από το, από το τραγούδι, μου άρεσε και... μου άρεσαν και τα παιδιά έτσι που είναι ντυμένα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο, λίγο πιο προχωρημένο, λίγο πιο... Μου έκανε και λίγο Mad Max έτσι. Το, η... Ναι, και το βίντεο κλιπ είναι κάπως έτσι. Μπράβο. Έχουνε. Είναι, το, είναι από τις πιο ροκ εμφανίσεις της φετινής Eurovision. Μου άρεσε πάρα πολύ και για άντρα, επειδή εντάξει τώρα και ο άντρας, τι να βάλει. Εντάξει, η γυναίκα έχει περισσότερες επιλογές για να κάνει μια πιο wow εμφάνιση, ας πούμε. Ναι, ναι. Ο άντρας τι να βάλει, δεν μπορεί να βάλει και πολλά πράγματα. Η συγκεκριμένη εμφάνιση, έτσι πως το έχουν συνδυάσει τα παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Σωστό. Αυτό. Καλή επιτυχία και στην Κύπρο. Καλή επιτυχία στην Κύπρο μας, βέβαια. Λογικά θα περάσει, αλλά ναι. Μακάρι. Λοιπόν, εδώ... Εδώ είναι πάλι η Κύπρος. Η Κύπρος πάλι, ναι, είναι ένα πιο... Για να πάμε τώρα στη... Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα την Αυστρία και τη Ζώη. Να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Τις βλέπουμε με τη σειρά που θα εμφανιστούν. Έτσι είναι η σειρά εμφάνισης συγκεκριμένης. Ναι. Μπράβο. Τι έχεις να πεις για το κορίτσι? Η Ζώη. Ναι. Εγώ έχω να πω ότι είναι πολύ όμορφη. Μου θυμίζει λίγο και τη Σκλίβα εμένα, την παλιά την... Εμφανισιακά. Εμφανισιακά, άμα τη δεις από κοντά, δηλαδή και σαν πρόσωπο και τέτοια. Εντάξει, συμπαθητικό. Και σαν τραγούδι και σαν... Παρουσία. Εγώ το τραγούδι δεν το άκουσα, οπότε δεν θα εκφέρω γνώμη, αλλά σαν παρουσία θα συμφωνήσω ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Μ' αρέσει και το ρούχο της. Μου κάνει για Eurovision. Μου κάνει, δηλαδή μ' αρέσει που βλέπω έτσι μια ωραία τουαλέτα με όγκο και σχέδια πάνω και τέτοια. Μ' αρέσει το ρούχο, μ' αρέσει. Τέλεια. Και πιστεύω ότι της πηγαίνει κιόλας. Η Αυστρία που φέτος τραγουδάει γαλλικά. Επόμενη. Η οποία είναι γαλλικά, ναι, στα γαλλικά είναι το τραγούδι. Η οποία έχω να πω ότι είναι η δικιά μου φετινή αγαπημένη συμμετοχή, μάλλον τις αγαπημένες συμμετοχές. Η Ζωή. Όχι, αυτή που βλέπουμε, που βλέπουμε τώρα. Η Εστονία. Ναι. Πολύ όμορφο τραγούδι, θυμίζει James Bond, το όλο κλίμα. Είναι ο Γιούρι Πότσμαν. Ναι, είναι ο Γιούρι Πότσμαν. Δεν ξέρω, σχολίασε το εσύ. Εμένα δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να κερδίσει κιόλας. Να κάνει την έκπληξη να κερδίσει. Αλήθεια. Έχει κερδίσει το 2001, το 2 διοργάνωσε το διαγωνισμό. Για πες όμως εσύ. Κοίταξε, εγώ το τραγούδι δεν το άκουσα, οπότε θα επικεντρωθώ στο στυλιστικό, το οποίο βλέπω ένα πάρα πολύ ωραίο κουστούμι σε ρουά χρώμα, σε μπλε ρουά. Μου άρεσε. Μου αρέσουν γενικά τα κουστούμια να έχουν χρώμα, εντάξει, χρώμα. Να ξεφεύγουν δηλαδή από τα κλασικά. Μου αρέσει το χρώμα και το συγκεκριμένο μου άρεσε και τον θεωρώ καλοντυμένο και στυλάτο και πολύ, πολύ καλό. Είναι ένα κλασικό στυλ, θυμίζει James Bond, εγώ θα τα ακούσω μετά και τα τραγούδια, εντάξει. Ωραία εμφάνιση. Ωραία εμφάνιση. Πάει και η Εστονία. Και πάμε στο Αζερμπαϊτζάν. Και έχουμε τώρα εδώ τη Σαμρά. Τη Σαμρά, ωραία η Σαμρά, εμένα μου αρέσει και η ωραία, Σαμρά. Και εδώ έχουμε πάλι ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι με ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα. Mm-hmm. Έτσι μια ωραία παρουσία, έτσι πληθωρική θα έλεγα εγώ. Εδώ τη βλέπουμε φοράει ένα κορμάκι. Mm-hmm. Έτσι. Και ξέρω ότι κάτι θέλεις να πεις. Γιατί εγώ τώρα σου έχω φέρει δύο φωτογραφίες. Είναι δύο φωτογραφίες γιατί αυτή είναι από τις πρόβες που γίνανε την Παρασκευή και το Σάββατο. Χθες όμως που έγιναν οι επίσημες πρόβες, να επέλεξε τελικά ποιο από τα δύο θα φορέσει. Τελικά. Θα φορέσει όχι αυτό που βλέπουμε τώρα, το προηγούμενο. Το προηγούμενο. Αυτό εδώ, ναι. Νομίζω ότι αυτό αναδεικνύει καλύτερα. Εγώ προτιμούσα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Από τα δύο. Είναι, αναδεικνύει πιο καλά το σώμα της. Τα προσόντα, πες το. Μπράβο, ναι. Αγαπάμε Σαμρά, εγώ έχω να πω, και θα περάσει και τελικό. Ωραία εμφάνιση, μου αρέσει, εντυπωσιακή. Mm-hmm. Ωραίο το Αζερμπαϊτζάν. Καλό το Αζερμπαϊτζάν, ναι, και εμένα μου αρέσει.
Ωραία, το και καλό το κορίτσι και γενικά μ' αρέσει και το ρούχο που φοράει και γενικά το όλο. Και εκεί σου είδη συνθέτες. Η ίδια είναι, απλά ήταν το φόρμα που μπορεί να φορά και τελικά θα φορέσει το άλλο. Όπως οπότε θα φορέσει το προηγούμενο. Ωραία, πάμε παρακάτω. Έχουμε το Μαυροβούνιο και όπως το συγκρότημα Highway. Highway, φαντάζομαι δεν σχολίασες πριν από τη Σαμβρά τους χορευτές. Το προσπέρασε και καλά έκανες. Ναι, το προσπέρασα. με το χρυσό εκεί πέρα το. Ναι. Ναι, ναι, το προσπέρασα καλύτερα. Highway, για πες. Λοιπόν, εδώ έχουμε τους Highway. Εντάξει, και εδώ μια εμφάνιση που. Εντάξει, μια δυτική εμφάνιση που και τι να βάλεις. Έχουν βάλει κάποια. Είναι εξάλλου. Μπράβο, κάποια δερμάτινα, κάποια τέτοια έτσι που παραπέμπουν λίγο και στο στυλ τους και στο τραγούδι τους, το οποίο είναι πιο ροκ. Εντάξει, μια νορμάλ εμφάνιση. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, ούτε κάτι το. Σωστό. Το πολύ εντυπωσιακό, αλλά. Εντάξει, λογικό, λογικό μου. Και τα στοιχήματα του δίνουν 400 πρώτου στι 42 χώρες. Δηλαδή πρώτο-τελευταίο. Α, και αυτή τόσο καλά, ε. Και αυτή τόσο καλά, δεν αρέσει καθόλου. Εντάξει, δεν πειράζει. Για πάμε πιο. Η επόμενη συμμετοχή είναι αυτή της Ισλανδίας. Mm-hmm. Έχουμε την Γκρέτα Σαλόμε, η οποία είναι αυτή. Ωραία συμμετοχή, ωραίο τραγούδι, εγώ θα πω. Και η εμφάνιση είναι λίγο ιδιαίτερη. Μπορεί να κάνει και την έκπληξη και επίσης και αυτό είναι από τα τραγούδια που θεωρώ ότι μπορεί και να κερδίσει. Ναι. Mm-hmm. Εμένα σαν εμφάνιση μου άρεσε. Και αυτό που φοράει με όλα αυτά τα κρόσια στο μανίκι και αυτά, και όλο το λίγο πιο ροκ και αυτή ντύσιμο, μου αρέσει, έτσι είναι λίγο πιο ιδιαίτερο και ταιριάζει και με το σκηνικό που έχει πίσω της και με όλο το κόνσεπτ γενικά του τραγουδιού, οπότε μου άρεσε. Ωραία, εγκρίνεται εκεί. Εγκρίνεται, ναι. Τώρα μπορεί, αν το βλέπεις λίγο να σου προκαλεί λίγο, τι είναι αυτά. Αλλά άμα το δεις πιο ολοκληρωμένο θα δεις ότι ταιριάζει και είναι μια εμφάνιση ωραία. Ωραία και η Ισλανδία λοιπόν. Για να συνεχίσουμε. Πάμε στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Εδώ έχουμε πολλούς. Ναι. Έχουμε τον Νταλάλ, έχουμε την Ντίν. Τον Ντίν ή την Ντίν. Είναι ο Ντίν αριστερά. Ναι. Η Νταλάλ είναι αυτή με το κόκκινο. Ναι. Η Άννα Ρούκνερ. Η Άννα Ρούκνερ είναι με το τσέλο. Και ο Τζάλα. Και ο Τζάλα είναι ο ράπερ. Είναι πολύ εκεί. Έχει κάνει ένα ταβαντούρι μεγάλο εκεί, ναι, με σηματοπλέγματα, χαμός γίνεται. Ναι. Το φόρεμα της, ποια είναι αυτή τώρα, η Νταλάλ. Ή της Νταλάλ, ναι. Το φόρεμα της Νταλάλ, αυτό το κόκκινο, ένα πάρα πολύ ωραίο ρούχο, μια πολύ ωραία εμφάνιση. Εντυπωσιακό ρούχο, μου άρεσε η τουαλέτα. Mm-hmm. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα. Και της πηγαίνει πάρα πολύ. Τώρα η γύρω-γύρω, δεν συνάδουν με το φόρεμα αυτήνης, αλλά ίσως δεν θέλανε κιόλας να συνάδουν, ίσως θέλανε να επικεντρωθούν, ναι, πιο πολύ η προσοχή εκεί. Η προσοχή, μπράβο, στην Νταλάλ. Ωραίο όμως το κόνσεπτ. Εντάξει, σαν τραγούδι να πω εγώ, δεν με ενθουσιάζει, είναι κάτι κλασικό. Ο Ντίν βέβαια να πω ότι είχε ξαναπάει στη Eurovision το μακρινό 2004. Α, μάλιστα, δεν το ήξερα. Ναι, είχε εκπροσωπήσει πάλι τη Βοσνία. Μάλιστα. Και πάμε στην τελευταία συμμετοχή. 18 του πρώτου χώρες, ημιτελικού. Ναι. 18 χώρες, πάμε στην 18η συμμετοχή, η οποία είναι αυτή της Μάλτας και έχουμε την Ήρα Λόσκο. Mm-hmm. Η οποία η Ήρα φοράει ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, το οποίο κάτω το φόρεμα, πάνω είναι ένα μπούστο πολύ ωραίο έτσι με πέτρες και αυτά, κάτω έρχεται διάφανη φούστα με σκίσιμο αβυσαλαίο στο πλάι, το οποίο ανοίγει κιόλας και ανεμίζει και φαίνεται από κάτω ένα εσώρουχο τύπου σαν κορμάκι φοράει. Δεν μου άρεσε το παπούτσι, mm-hmm, που το θεωρώ τελείως παράτερο, ένα μαύρο μποτάκι, αυτό το μαύρο μποτάκι που έχει βάλει από κάτω. Αλλά γενικά το ρούχο μου αρέσει. Mm-hmm. Εντυπωσιακή εμφάνιση, εγώ θα πω, και το τραγούδι αρκετά καλά από τη Μάλτα. Η Ήρα Λόσκο δεύτερη φορά στη Eurovision. Είχε πάει το 2002 και είχε βγει δεύτερη για τη Μάλτα. Α, ναι. Ναι, ναι, και εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει φέτος. Χαριτωμένη η κοπέλα πάντως. Και εμφανισιακά και στιλιστικά. Εκτός δηλαδή από το μποτάκι, όλα τα άλλα ήταν. Είναι συμπαθητικό για το τραγούδι και αυτά. Ναι. Θα πούμε τώρα και για τον δεύτερο. Ναι. Ο δεύτερος θα γίνει την Πέμπτη, τώρα που μας έρχεται δηλαδή, στις 12 Μαΐου. 10 ώρα και αυτό το βράδυ. Η ώρα είναι στάνταρ και αυτό από την ΕΡΤ. 18 χώρες εκεί, γιατί όπως σας είπα η Ρουμανία ήταν να εμφανιστεί 12η, αλλά αποκλείστηκε. Θα δούμε φωτογραφίες και πάμε αρχικά να τις δούμε, βέβαια. Mm-hmm. Με τις εμφανίσεις και αυτές τις φωτογραφίες, μάλλον είναι με τα κουστούμια που θα φορέσουν
την βραδιά. Ωραία, και ξεκινάμε με την πρώτη εμφάνιση της βραδιάς, η οποία είναι η Λετωνία. Και ο, ο τραγουδιστής είναι ο Γιούστς. 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 Εντάξει, νορμάλ. Νορμάλ πράγματα, λίγο αδιάφορο το τραγούδι έχει περάσει, εντάξει. Και η εμφάνιση λίγο αδιάφορη, αλλά εντάξει. Ναι, ας περάσουμε μετά τη Λετωνία στην εμφάνιση της Πολωνίας και εδώ έχουμε τον Μίχαλ Σπακ, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη εμφάνιση, θα έλεγα, Χριστόφορε. Mm-hmm. Εκτός το μαλλί, που είναι μακρύ έτσι και πολύ σγουρόσιμο και αυτά, έχει επιλέξει να βάλει και ένα σακάκι, αυτό το σακάκι που βλέπουμε τώρα, το οποίο είναι mm-hmm. κόκκινο και με έντονους ώμους και δεν ξέρω αν παραπέμπει κιόλας και σε κάποια στολή. Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να πει. Γενικώς είναι ένας καλλιτέχνης που έχει πολλές metal επιρροές και rock επιλογές. Αν μπορείς να δεις, ακόμα και τα νύχια του τα έχει βαμμένα μαύρα. Ναι, το νύχι το είδα, αλλά το σακάκι δεν συνάδει λίγο με όλο το... Δεν ξέρω γιατί το επέλεγε, να έχω να σου πω την αλήθεια, ούτε δεν γνωρίζω κάτι. Ναι. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αν δεν το έχεις ακούσει ήδη το τραγούδι, δεν θα σ' αρέσει με τίποτα. Είναι μια μπαλάντα ήρεμη. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ίσως μπορεί να κάνει και την έκπληξη μέσω των επιτροπών και να προκριθεί, αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και η εμφάνιση είναι λίγο περίεργη, αλλά σου τραβάει λίγο όμως το βλέμμα. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μένει. Δεν είναι αδιάφορη. Τέλος πάντων, θα δούμε. Η τρίτη εμφάνιση είναι η εμφάνιση της Ελβετίας και έχουμε εδώ την Ρίκα. Mm-hmm. Η Ρίκα που φοράει ένα μαύρο μπλουζάκι με μια διάφανη και αέρινη φούστα από κάτω, η οποία επέλεξε να μην φορέσει παπούτσι, εμφανίστηκε και ξυπόλυτη. Mm-hmm. Εντάξει, αυτή είναι η Ελβετία. Αχ, εδώ έχουμε το Ισραήλ. Ισραήλ. Αυτός είναι ο Χόβι Σταρ. Ναι. Ναι, τι να πω, δεν θα το σχολιάσω. Είναι, γενικά, φέτος η Eurovision δεν έχει πολύ extreme εμφανίσεις. Είναι πιο, ξέρεις, έχει συμμαζευτεί επειδή έχει τις επιτροπές. Ναι. Έχουν φύγει πολλές ακρότητες. Λες γι' αυτό. Ναι, ναι, είναι ένας λόγος, θεωρώ, πολύ σημαντικός. Ναι. Φέτος όμως η εμφάνιση του συγκεκριμένου ίσως είναι από τις πιο κεντρικές. Έχει όλο το μαλλί ξυρισμένο και έχει φέρει τη φράντζα όλη στη μια τη μεριά. Έχει χρησιμοποιήσει λίγο παραπάνω make-up από ό,τι συνήθως χρησιμοποιούν οι άντρες, αν θέλεις, σε αυτές τις εκδηλώσεις. Φοράει ένα πολύ φαντεζή πουκάμισο με... Και αυτός πρέπει να έχει βαμμένα τα νύχια και δεν ξέρω, τέλος πάντων, είναι μια έτσι, πιο κεντρική εμφάνιση, η οποία, οκ. Okay. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν... Ισραήλ είναι αυτό. Ναι. Το αφήνουμε. Το αφήνουμε. Να συνεχίσουμε, να πάμε στον Ιβάν τον Τρομερό. Πάμε στον Ιβάν τον Τρομερό και στη συμμετοχή της Λευκορωσίας, ο οποίος φοράει έτσι ένα κουστούμι σε off-white απόχρωση. Όλο γενικά είναι... Στην ίδια απόχρωση. Εμένα μου έκανε και λίγο έτσι εμφανισιακά λίγο Ιβάν ο Τρομερός, όπως το περιέγραψες. Σαν εμφάνιση, εντάξει, μια νορμάλ εμφάνιση ενός, ενός ανθρώπου, ας πούμε. Ναι, έχω να πω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση, ναι, και έχουν φτιάξει οι Λευκορώσοι πολύ ιδιαίτερα γραφικά. Ναι. Δηλαδή, στην αρχή ήθελε να εμφανιστεί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης στη σκηνή γυμνός, με αληθινό λύκο στη σκηνή. Τι εννοείς γυμνός? Γυμνός. Χωρίς να φοράει ρούχα. Τι εννοείς? Όλο τσιτσιδί. Ναι, ναι, ναι. Απλά ούτε σόρουχο. Ούτε τίποτα. Απλά οι κανονισμοί της Eurovision αφενός δεν το επιτρέπουν και όπως επίσης δεν επιτρέπουν και ζωντανά ζώα. Άρα έχουν πάρει με γραφικά και θα μας δείξει την Πέμπτη πολλά πράγματα έτσι με τα γραφικά. Βγαίνουν κάτι λύκοι, βγαίνουν κάτι γεράκια. Αυτό θα βγει γυμνός τελικά ή όχι? Μέσω ψηφιακού τρόπου. Μάλιστα. Γενικώς, ναι, είναι μια συμμετοχή, ας μην τη σχολιάσουμε καλύτερα. Αυτό εκ του αποτελέσματος θα φανεί. Ναι, ναι, εντάξει. Σερβία. Πάμε στη συμμετοχή της Σερβίας. Έχουμε τη Σάνια Βούτσιτς Ζα. Μα τι ονόματα είναι αυτά. Τι να πεις, και αυτή εδώ η εμφάνιση, έτσι, λίγο πιο ιδιαίτερη. Τα κορίτσια του μπαλέτου είναι ντυμένα με μαύρα ρούχα και με λωρίδες και με σκισίματα και με βίνιλ και αυτές ξυπόλυτες και αυτά.
Mm-hmm. Κάπου εκεί κοντά κυμαίνεται και η τραγουδίστρια με μαύρο, ολόμαυρο φόρεμα ή μη διάφανο στη φούστα, ας πούμε. Εντάξει. Γενικά πάντως το ντύσιμο με τα... από τον παλέτο της που έχουν πάλι και αυτά τα λουριά και αυτά μου θύμισε και μια εμφάνιση του πρώτου ημιτελικού. Της Ισλανδίας. Ναι. Μπράβο, που και αυτή εμφανίστηκε πάλι με ένα ρούχο που... με κορδόνια τέλος πάντων και τέτοια στο, mm-hmm. στο μανίκι. Τέλος πάντων. Πάμε στην πρωταθλήτρια. Πάμε στην Ιρλανδία. Έχουμε τον Νίκι Μπέρν. Ο οποίος και αυτός είναι νορμάλ ντυμένος. Είναι, φοράει ένα παντελονάκι, ένα τζάκετ από πάνω. Mm-hmm. Ο οποίος είναι. Ναι, ένα νορμάλ σύνολο τέλος πάντων έχει επιλέξει. Και αυτός. Σαν τραγούδι. Ωραία. Παρά ότι μιλάμε για την πρωταθλήτρια της Eurovision. 7 νίκες η Ιρλανδία. 7, ε. Mm-hmm. Μάλιστα. Φέτος δεν τη βλέπω. Πάμε στην επόμενη. Η οποία είναι τώρα η εμφάνιση, η συμμετοχή των Σκοπίων μάλλον. Έχουμε την mm-hmm. Καλλιόπη. Ναι, Καλλιόπη. Η Καλλιόπη η οποία φοράει ένα λευκό μάξι φόρεμα όλο βολάν από κάτω και από πάνω φοράει ένα μακρύ σακάκι φόρεμα θα έλεγα το οποίο έρχεται... εντάξει, καλό. Εμένα μου θυμίζει λίγο τι? Παλαιότερη εποχή δηλαδή, δεν ξέρω. Τι παλαιότερη εποχή, στον ντύσιμο εννοείς. Ναι, ναι. Και ήταν σαν τραγουδί, αλλά για τον ντύσιμο τώρα που λέμε. Εντάξει. Δεν είναι ούτε κάτι το super wow, ούτε κάτι το πολύ απλό. Εντάξει, μια εμφάνιση normal θα έλεγα εγώ. Τους προσπερνάμε, την προσπερνάμε. Ναι, μάλλον. Ούτε που να σου αποτυπωθεί και τόσο έντονα. Τέλος πάντων, μετά περνάμε στη συμμετοχή της Λιθουανίας, έχουμε τον Ντόνι Μοντέλ. Σαν εμφάνιση πάντως δεν έχει κάτι το... Πάντως εδώ μιλάμε για το ρουβά της Λιθουανίας, να ξέρεις. Είναι αυτός σε τέτοιο επίπεδο. Ναι, αυτός είναι ο ρουβάς της Λιθουανίας. Ναι, ναι, ναι. Καλά. Εντάξει. Τέλος πάντων. Να ξέρουμε να μην πάμε. στη δέκατη σειρά εμφάνισης έχουμε την Αυστραλία. Έχουμε την Ντάμι Ιμ. Τώρα λύσε μου μια απορία, σε παρακαλώ, πριν περάσω στο στυλιστικό. Είναι Κινέζα. Είναι, από τη, είναι μετανάστρια στην Αυστραλία από την Κορέα. Α, είναι Κορέα. Είναι κορεατικής καταγωγής. Άρα είναι Κορεάτσα. Κινέζα δεν αποκλείεται να ήταν. Ναι. Τέλος πάντων, γιατί μου έκανε πάντως κάτι τέτοιο έτσι εμφανισιακά. Το κοντρόλ με ρωτάει είναι από τη Βόρεια ή από την Νότια. Λέω, παιδιά, δεν ξέρω. Τόσες λεπτομέρειες θα τη ρωτήσω και θα σας πω. Λοιπόν, για μένα αυτή η εμφάνιση είναι η πιο εντυπωσιακή εμφάνιση της Eurovision. Και γιατί σαν τραγούδι είναι εξαιρετικό, είναι στα τρία τραγούδια που διεκδικούν την πρωτιά, τη νίκη στον τελικό. Το άκουσα το τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ το κορίτσι, μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσία της, μου αρέσει καταπληκτικά το ρούχο. Mm-hmm. Σε αυτή τη φωτογραφία δεν φαίνεται, αλλά όσοι παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό την Πέμπτη θα δουν ότι φοράει και ένα πάρα πολύ ωραίο κόσμημα στο χέρι, το οποίο πιάνει σχεδόν όλο το... Mm-hmm. Όλο το χέρι από τον αγκώνα μέχρι την παλάμη. Ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Από τις γυναικείες εμφανίσεις, τη θεωρώ την κορυφαία. Είναι εντυπωσιακή. Έχουν κάτι πολύ καλή ιδέα Αυστραλή και εκεί με πολλή τεχνολογία. Θα δείτε, έχει από πίσω, θα κουνάει με τα χέρια της διάφορα. Θα γίνεται ένας χαμός. Υπερπαραγωγή και εδώ. Πάρα πολύ ωραία η Αυστραλία. Πάμε παρακάτω. Πάμε στη Σλοβενία. Και έχουμε την Μανουέλα. Η Μανουέλα η οποία έχει φορέσει ένα φόρεμα λευκό, το οποίο έχει και κάποιες μαύρες λεπτομέρειες πάνω στον μπούστο σαν κορδόνια. Mm-hmm. Και αυτό μου θύμισε λίγο αρχαιοελληνικό, είναι ανοιχτό μπροστά. Εντάξει, ωραίο φορεματάκι. Συμπαθητικό, εγώ θα πω σαν τραγούδι. Δεν έχει πολλές ελπίδες μάλλον να περάσει, αλλά εντάξει. Εντάξει. Μια μέτρια εμφάνιση. Ναι. Μέτρια, βέβαια. Ναι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Έχει εκεί κάτι πυροτεχνήματα, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Πάμε παρακάτω στη συμμετοχή της Βουλγαρίας. Πάμε να δούμε και την πόλη Τζένοβα. Αγαπάμε πόλη. Αγαπάτε πόλη. Εντάξει, είναι άλλο στυλ. Είναι λίγο πιο rock στυλ. Ναι, εδώ είναι λίγο πιο άγριο. Γενικά και το κουστούμι που είχε επιλέξει να βάλει είναι λίγο πιο extreme. Το οποίο να σου κάνω spoiler. Τι εμφάνισης. Βγαίνει. Όλα αυτά τα άσπρα που βλέπεις, τα πόδια, στον ώμο κτλ. Ναι. Είναι φώτα. Αφοσφορίζουν. Ανάβουνε. Ναι. Ανάβουνε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραίο είναι. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Θα το δούμε και αναμένο, βέβαια. Εντάξει. Στο γενιάτικο δέντρο της Βουλγαρίας. Ναι. Εντάξει, θα το δούμε και αναμένο. Μήπως εκεί θα δούμε τι θέλει να πει και εκεί η πόλη. Σωστό.
Λοιπόν, στη 13η σειρά εμφάνισης έχουμε τη Δανία. Όσον αφορά το στιλιστικό του πράγματος, δεν χρειάζεται κάποιο σχολιασμό, ας πούμε. Βέβαια, έχουν προσπαθήσει να φαίνονται, είπαν ότι θέλουν να είναι, επειδή το τραγούδι είναι Soldiers of Love, στρατιώτες της αγάπης, να έχουν λίγο κάτι πιο στρατιωτικό σαν εμφάνιση, αλλά να μην φορέσουν στολή στρατιωτικού. Γι' αυτό είπα ότι έχουν διαλέξει αυτό το δερμάτινο το. Καλά, εγώ δεν βλέπω και κάτι στρατιωτικό, εκτός από τον κύριο με το λίγο πιο μακρύ αυτό που. Αυτό θέλαν να δηλώσουν πάντως. Ναι, οι άλλοι δύο δεν φοράνε κάτι. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Πάει και η Δανία. Πάμε στην Ουκρανία, που είναι η επόμενη χώρα. Έχουμε την Τζαμάλα. Ναι, η οποία να πούμε ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα φορέσει το συγκεκριμένο. Ναι. Το έχει δηλώσει ότι δοκιμάζει πολλά ρούχα, γιατί θέλει να παίξει και με το χρώμα κτλ. Να δει με τις κάμερες πώς θα φανεί. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα φορέσει. Αυτό είναι το επικρατέστερο πάντως. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, διότι δεν ξέρω τώρα τι θέλει να πει για αυτό που είπες με το χρώμα να ταιριάξει και αυτά. Δεν μ' αρέσει. Είναι ένα ρούχο που από κάτω το συνδυάζει με παντελόνι, ενώ από πάνω έρχεται όλο αυτό. Ούτε το χρώμα μ' αρέσει. Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει. Ενώ είναι πολύ καλό τραγούδι, εντάξει. Θα δούμε. Ναι, μια εμφάνιση όχι τόσο καλή, θα έλεγα εγώ. Πρόσεχε τι θα πεις για την Agnet μετά. Λοιπόν, μετά ποια έχουμε. Α, την Νορβηγία. Mm. Έχουμε την Agnet, μάλιστα, η οποία φοράει. Ναι. Την παρατήρησα την κοπελίτσα, είναι πρέπει να είναι πολύ μικρή σε ηλικία, έτσι. Είναι, ναι. Ναι. Πάρα πολύ ομορφούλα, πάρα πολύ γλυκούλα, έτσι μια... Αγαπάμε, Agnet. Ναι, μια φρέσκια παρουσία. Μ' άρεσε και το σύνολό της, φοράει δύο κομμάτια, φοράει crop top από πάνω και μακριά φούστα από κάτω, το οποίο είναι σε λευκό και είναι όλο κυπούρ, δηλαδή είναι, είναι κοφτό όλο το... Βέβαια μου θυμίζει λίγο σε μεδάκι, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνω. Ναι, είναι αυτό το κυπούρ εσένα που σου θυμίζει σε μεδάκι. Τέλος πάντων, αυτά είναι πάρα πολύ στη μόδα, θέλω να σου πω. Αλήθεια, μπράβο στην Agnet. Ναι, είναι πάρα πολύ στη μόδα. Βέβαια, επειδή είναι ξανθιά και επειδή είναι και λίγο πιο... το δέρμα της είναι λίγο πιο λευκό, λίγο το άσπρο πάνω σε όλο αυτό το ξανθό, λίγο κάπου την ψιλοέχασε λίγο εκεί με το μαλλί και με το πρόσωπο και με αυτά. Αλλά εντάξει, δεν ήταν άσχημο. Πάμε στην επόμενη, η οποία είναι η Γεωργία. Ο Νίκα Κοτσάροφ, ναι. Και η Young Georgian Lolitas. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν ξέρω εγώ αν... Αυτή είναι η προ-προτελευταία στα στοιχήματα. Ναι, δεν ξέρω τι να σχολιάσω εδώ. Αν θα πρέπει, ας πούμε, να σχολιάσω κάτι. Δεν ξέρω, δεν μου κάνει κάτι και ιδιαίτερη εντύπωση για να το σχολιάσω. Είναι μία normal rock εμφάνιση. Ναι. Εντάξει. Οκ. Okay. Αυτό. Αυτό, ναι. Δεν είναι κάτι αυτό. Ναι, λοιπόν, ναι. Αυτό ακριβώς. Γεωργιανή. Η επόμενη είναι η συμμετοχή της Αλβανίας με την Ενέντα Ταρίφα. Mm-hmm. Την οποία την έχω φέρει σε δύο φωτογραφίες. Η μία είναι έτσι, μία λίγο πιο μακρινή για να φανεί λίγο το ρούχο, το οποίο το ρούχο αυτό είναι για μένα τελείως λάθος. Mm-hmm. Όλη αυτή η γωνία που βγαίνει από τη μία τη μεριά με τον νόμο και, το γοργονέ που κάνει στο τελείωμα. Με την επόμενη φωτογραφία που θα περάσουμε, να τη δούμε λίγο πιο κοντινή, η οποία φαίνεται πόσο λάθος είναι ακόμη και το χρώμα που τους έχουν επιλέξει να τις βάλουν. Δηλαδή είναι ένα τελείως λάθος ρούχο, με ένα τελείως λάθος χρώμα, γιατί έρχεται και ακουμπάει πάρα πολύ στα δικά της τα φυσικά τα χρώματα, το οποίο δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε καθόλου ούτε το σχέδιο, ούτε αυτές οι μύτες που βγαίνουν, ούτε... Ενώ είναι μια γλυκιά και όμορφη κοπελίτσα, ναι. Τι να πω. Εντάξει. Την έχουν καρά... Ναι. Είναι από τις κακές, δηλαδή, λες εσύ, εμφανίσεις. Ενώ έχει δυνατότητες, γιατί σου λέω είναι και μια όμορφη κοπελίτσα και διαθέτει και ένα ωραίο κορμί και ωραία φυσικά χαρακτηριστικά, το χρώμα των μαλλιών της, τα μάτια της και αυτά, mm-hmm. έχουν επιλέξει ένα φόρεμα τόσο λάθος. Ναι. Χι το φόρεμα στιλιστικά. Οκ. Okay. Κακόγουστο θα έλεγα εγώ. Τελείως. Και μετά πάμε στην τελευταία εμφάνιση. Έχουμε το Βέλγιο και τη Λάουρα Τεσόρο. Και αυτή πρέπει να είναι πολύ πιτσιρίκα. Και αυτή είναι, ναι. Έχουμε δύο πολύ πιτσιρικάκια τώρα στον δεύτερο ημιτελικό. Τι να πω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί όλο αυτό το σύνολο έρχεται πάρα πολύ κοντά στην ηλικία της. Έχει φορέσει μια πάρα πολύ ωραία ζακέτα, συνδυασμένη με ένα σορτσάκι από κάτω, το οποίο είναι σασημένια παγέτα.
Mm-hmm. Το έχει συνδυάσει με ένα πολύ ωραίο λευκό σνικεράκι από κάτω, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο για την ηλικία της. Και δεν είναι τόσο απλό, γιατί έχει και βέβαια και το μεταλλιζέ που κάνει και όλο αυτό η παγέτα και το shorts μαζί με τη ζακέτα, που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχει κάνει ένα casual look, αλλά το έχει κάνει έτσι λίγο πιο glam, πιο... Ναι. Γενικώς αυτό το πιο casual look που λες εσύ, νομίζω ταιριάζει και με το τραγούδι. Όταν τραγουδάς το What's the Pressure, ποια είναι η πίεση, να μην έχει πίεση να αντιθεί η κοπέλα. Ναι, και είναι και ακριβώς και στην ηλικία της που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ κοντά στην ηλικία της. Έτσι, αυτό το sporty, το look με τη ζακέτα και το σνικεράκι από κάτω, αλλά ταυτόχρονα του δίνουμε και μια λάμψη με την παγέτα και με όλο αυτό το τέτοιο. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Εμένα μου άρεσε. Ωραία. Αυτές λοιπόν είναι και οι 18. Ναι. Αυτά. Πάμε τώρα όμως και στο τελικό του Σαββάτου. Ναι. Είναι οι 6 σίγουρες χώρες και οι 20 που περνάνε. 10 από κάθε ημιτελικό. Έχεις φωτογραφίες? Ναι, βέβαια. Πάμε να τους δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Γάλλο, τον Αμίρ. Mm-hmm. Ωραίο. Μ' αρέσει αυτό το sporty look που έχει κάνει. Έχει επιλέξει έτσι σακάκι και παντελόνι στην ίδια απόχρωση με λευκό t-shirt και λευκό σνικεράκι από κάτω. Πολύ ωραίο, έτσι casual look. Μ' αρέσει. Σωστό. Και το χρώμα μου αρέσει πολύ. Ωραία εμφάνιση για άνδρα, έτσι ανδρική εμφάνιση. Ωραία. Mm-hmm. Παρακάτω έχουμε το... Δεν ξέρω αν θα πρέπει να την πω ζαχαρωτό την Jamie Lee ή πρέπει να την πω καρτούν την Jamie Lee, διότι μου παραπέμπει έτσι και σε παραμύθι και σε τέτοιο. Ναι. Πες μου τώρα εσύ τι ξέρεις παραπάνω. Το στυλ της ναι. Jamie Lee είναι εμπνευσμένο, ήδη έχει πει ότι έχει εμπνευστεί από την Ιαπωνία, από τα μάγκα και τα visual kei γενικώς εκεί αυτή την τάση. Το μάγκα και αυτό που είπες ότι είναι επηρεασμένο μάγκα έχει είναι καμία... τα κόμιξ, τα ιαπωνικά, ναι. Οπότε καλά κάνεις και σου φημίζει έτσι ένα χαρακτήρα, έχει... λίγο καρτούν, ένα καρτούν. Ναι, έχει να κάνει όμως με το όλο κόνσεπτ ή έτσι απλά όχι, την πήρε ξεκάρφωτα την ιδέα. Έτσι κυκλοφορεί γενικώς, έχω να σου πω. Στη ζωή της. Ναι, ναι. Δηλαδή στον δρόμο βγαίνει έτσι έξω. Όχι με το συγκεκριμένο, αλλά ναι, φορά κάτι καπέλα περίεργα, με κάτι κεκάκια, αρκουδάκια, μελισούλες. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, πάντως, γιατί η φετινή Eurovision είναι και αυτή μία από τις πιο κεντρικές εμφανίσεις. Παρόλο που δεν είδαμε πάρα πολύ κεντρικές εμφανίσεις, αυτή θα μπορούσες να πεις ότι είναι μία έτσι λίγο πιο ιδιαίτερη εμφάνιση από όλες τις υπόλοιπες, οι οποίες ήταν πιο μέτρες. Είναι η πιο κεντρική και ενδεχομένως η πιο kits της χρονιάς. Ναι. Καλά, kits δεν θα το έλεγα αν είναι όντως εμπνευσμένο και το έχει δει αυτή έτσι λίγο το έργο. Ναι. Εντάξει. Πάει και η Γερμανία. Για πάμε παρακάτω. Πάμε στην Ιταλία. Και έχουμε τη Φραντσέσκα Μίτσχελιν. Ωραία η Φραντσέσκα. Ναι, εδώ δεν μ' άρεσε το ρούχο της όμως. Εγώ λέω τη Φραντσέσκα, το ρούχο εσύ τα αναλαμβάνεις αυτά. Ναι, όχι, δεν μ' αρέσει, διότι είναι μαύρο, μαύρο, πίσα, μαύρο, δαντέλα όλοι. Και το από πάνω πολύ κλειστό, μακριμάνικο, δαντελετό και το παντελόνι από κάτω. Ενώ... Είναι αυτό που είπες, είναι μια κοπέλα που είναι όμορφη, έτσι έχει... Έχει ωραία χαρακτηριστικά. Ωραία χαρακτηριστικά. Επιλέγουν και τους φοράνε λάθος ρούχα. Εντάξει. Αυτό, πολύ απλό. Αυτά και με τη Φραντσέσκα. Αυτά και με τη Φραντσέσκα. Μετά πάμε στην Ισπανία, στο... Αυτή είναι η Μπαρέη. Ναι, ναι. Αυτή που μ' άρεσε, με το γέλιο. Mm-hmm. Ναι, πάρα πολύ ωραία και με ωραία ενέργεια και με όλο αυτό. Εμένα μ' άρεσε το κορίτσι αυτό. Το ρούχο. Εντάξει, τώρα τι να πω για το ρούχο, δεν μ' αρέσει. Στις αρχές τα στοιχήματα τη θέλανε ακόμα και να κερδίσει το διαγωνισμό, τώρα έχει αρχίσει και υποχωρεί. Πέφτει. Ναι, ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω, φοράει ένα metallic φόρεμα ασύμετρο μπροστά, πιο κοντό πίσω, πιο μακρύ, σε χρυσό μεταλλιζέ χρώμα. Το μπαλέτο είναι λίγο ξεκάρφωτα ντυμένο από αυτήν, η οποία το έχει συνδυάσει και με ένα flat μαύρο σνίκ κεράκι από κάτω. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε πάρα πολύ στυλιστικά. Η επόμενη μετά, αφού προχώρησε, είναι η Σουηδία και ο Φρανς. Εντάξει, τώρα τι να σχολιάσω για τον Φρανς. Τίποτα, αυτός ποντάρει στην απλότητα και το τραγούδι το απλό. Γενικά φέτος οι άντρες ποντάραν οι περισσότεροι στην απλότητα. Από ό,τι είδα εγώ τώρα το σνικεράκι και το τζινάκι και το απλό το τισερτάκι πήγανε σύννεφο. Οπότε, οκ. Καλά, τι ήθελες, κλερινό γαμπρούσκεση? Όχι ρε παιδί μου, δεν είναι ανάγκη να ντυθείς και κλερινό γαμπρός. Κάτι λίγο πιο διαφορετικό. Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Και ο άντρας βέβαια δεν έχει και πολλές επιλογές. Αυτό είναι που προείπα και... Πάση περιπτώσει, πολύ καλό τραγούδι. Έχει ελπίδες ακόμα και για νίκη, ξαναλέω. Αυτός. Και μόλις 17 χρονών, ναι, ναι. Φρανς, μάλιστα.
Και πάμε και στην τελευταία συμμετοχή, που είναι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Τζο και τον Τζέικ. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Απλά. Leather jacket, με t-shirt και παντελονάκι απλό από κάτω. Ωραία. Και υπερπαραγωγή νούμερο, έχω να πω εγώ. Πυροτεχνήματα, φωτιές, ναι. Έχουν ετοιμάσει πολλά, ναι. Α, είπανε να δώσουν εκεί έμφαση. Ναι. Okay, εντάξει, από στιλιστικής άποψης είναι μια σαν όλα τα προηγούμενα. Συνηθισμένο, ναι. Ναι, ακριβώς. Τώρα νομίζω τα πάμε όλα. Γενικά φέτος δεν είδαμε καμιά εφάνταστη, ας πούμε, εμφάνιση. Mm-hmm. Γενικά ήταν πιο... Σου είπα, τα πράγματα έχουν ηρεμήσει στη Eurovision. Λόγω επιτροπών έχουν φύγει οι ακρότες και τα έξαλλα πράγματα που βλέπαμε. Να σου πω την αλήθεια, δεν θα έχω παντελώς τίποτα να θυμάμαι από τη Eurovision του 2016. Mm-hmm. Αυτό. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα γίνει. Εδώ να κλείσουμε και τη στήλη τη δικιά σου και το κεφάλαιο Eurovision που πιάσαμε. 2-1. Τα είχαμε τα αφιέρωμα για τη Eurovision, αλλά το συνδυάσαμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα και στην Κύπρο σήμερα. Φυσικά. 10 ώρα το βράδυ στην ΕΡΤ. Και βέβαια την Πέμπτη ο δεύτερος ημιτελικός και το Σάββατο ο τελικός. Σε ευχαριστώ πολύ λοιπόν, Ρίτσα, που ήσασταν μαζί μας και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Σαφώς. Θα δούμε τι θα μας έχεις ετοιμάσει. Θα δούμε, έχουμε πολλά. Έχεις ναι. ιδέες πολλές, η αλήθεια είναι αυτή.